πριν από περίπου 9 χρόνια είχαμε μια συνάντηση με ορισμένους επιφανείς πυριώτες και ήταν μια Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, και μας είπαν ότι, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε κάτι σημαντικό ή σημαντικότερο στον Πειραιά για τα χρόνια που έρχονται, και χωρίς ιδιαίτερη σκέψη αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε το Δήμο Πειραιά με τον κύριο Μόραλη, τον Γιάννη. Και μπορώ να σας πω ότι τότε ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Ξεκινήσαμε λίγο αργά, όπως κάνουμε τις περισσότερες φορές. Και είχαμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τον Δήμαρχο, τον τότε Δήμαρχο Πειραιά, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και δύο μεγάλα κόμματα και δώσαμε έναν ωραίο αγώνα, δίκαιο αγώνα, σκληρό, και καταφέραμε να κερδίσουμε και ορισμένα από αυτά που είπαμε τότε ότι θέλαμε να κάνουμε στον Πειραιά, και πολλοί ίσως είχαν τις αμφιβολίες τους, το πράξαμε και με μεγάλη επιτυχία. Εγώ θα είμαι δίπλα στον Γιάννη τον Μόραλη σε όλο αυτό τον αγώνα και μετά. Δεν θα φύγω καθόλου από κοντά του, έτσι να πούμε, είναι δεδομένο αυτό. Το συνδυασμό το θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε μαζί με τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να δω πάρα πολλούς από εσάς, τους περισσότερους, εδώ απόψε μαζί. Και ως αυτοδιοικητικός, τα μέλη από τους συνάδελφους δημάρχους σε αυτά τα μέλη που πλήγηκαν να δίνουν μάχη, καταλαβαίνω πόσο ανίσχυροι είμαστε και η αυτοδιοίκηση, γιατί δεν μας έχει επιτρέψει η εκάστοτε κεντρική διοίκηση να γίνουμε δυνατή, αλλά και σαν κράτος πόσο πίσω έχουμε μείνει. Δεν είναι ευθύνη ενός ή δύο ή τριών. Είναι μια διαχρονική ευθύνη. Πληρώνουμε τα λάθη 50 ετών. Πληρώνουμε τις αλλεψίες 50 ετών. Μας πρόλαβε η κρίση. Και τώρα τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Πολύ πολύ δύσκολα. Θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις της κεντρικής πολιτικής κίνησης, εννοώ, να κάνουμε μια συμφωνία, να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί και η δημόσια διοίκηση. Γιατί και ένα από σήμερα αυτά που ακούω σήμερα κατά έργα που γίνανε ή δεν γίνανε, γίνανε τα μισά στη Θεσσαλία, σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν τον τρόπο που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Διότι για να κάνεις μια παιδική χαρά θέλεις 20 μήνες. Για να κάνεις 10 μεγάλα δημοτικά έργα στη Θεσσαλία, μάλλον θες 10 χρόνια, 15 χρόνια. Δεν έχουμε αυτόν τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε αυτόν τον χρόνο. Άρα πρέπει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός, τα κόμματα όλα, να συνοηθείτε, να πλουστεύσετε τις διαδικασίες, να μην υπάρχουν εμπόδια και προσχώματα, διότι είναι μια εθνική υπόθεση να καταφέρουμε να σώσουμε και τη χώρα. Στον Πειραιά, επαναλαμβάνω, είμαι βέβαιος, νιώθω σιγουριά, και εγώ και οι συνεργάτες μου ξέρουμε πλέον όλα τα προβλήματα, ξέρουμε που είμαστε καλοί, ξέρουμε τις αδυναμίες μας, που έχουμε αδυναμίες προφανώς, και ποτέ δεν έχουμε πει ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Και πρέπει να βελτιωθούμε και πιο πολύ να δουλέψουμε και χρόνους να συντμήσουμε και να έρθουμε και πιο κοντά στην κοινωνία. Ο Αλέξανδρος, ο Πέλας, ο Κωνσταντίνος, η Σιλιβάκου, η Ελισάβετ, χαιρετίζω με τη Λία, το πρακτικό σας ομιλία. Θέλω να σας ευχαριστήσω.